Χριστό, θέλουμε Financial European σήμα ισότητας. Μαρία, καλησπέρα. Και εντάξει, εγώ χτες το βράδυ δεν κοιμήθηκα από την αγωνία μου. Ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενη που θα έρθει στις ισχυρές γυναίκες. Γιατί, πώς θα σου πω, ρε παιδί μου, είσαι ο ακρογωνιαίος λίθος αυτού που κάνουμε. Είσαι ο άνθρωπος πάνω από τα χέρια του οποίου περνάνε όλα όσα έχουν να κάνουν με τις γυναίκες. Και για να δώσω και τον ακριβή τίτλο, τον έμαθα απ' έξω. Για πάμε τώρα να δούμε αν τον λέω σωστά. Υφυπουργός Εργασίας και Δικαιοσύνης. Και κοινωνικών υποθέσεων. Ωραία. Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ναι. Αρμόδια για την δημογραφική και οικογενειακή πολιτική και την ισότητα των φύλων. Αυτό ακριβώς. Okay. Αυτό. Τέλεια. Καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά εξεπλάγει, γιατί εγώ παρακολουθώ τα βιντεάκια σου σε κάθε περίπτωση και μάλιστα πολλές φορές τα στέλνω και στους γιους μου να βλέπουν. Τέλειο. Πάρα πολύ καλό αυτό και χαίρομαι, γιατί αυτό μου δίνει πάρα πολύ ωραία πάσα για την πρώτη ερώτηση και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτήν την ερώτηση. Λοιπόν, έχεις ένα τεράστιο βιογραφικό. Καποδιστριακό, οι πρώτες σπουδές, μεταπτυχιακό στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αντιπρόεδρος της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Στο παρελθόν, όταν. Εντάξει, ναι. Αντιπρόεδρος του ΚΕΘΗ. Ναι, το Κέντρο Ερευνών Θεμάτων Ισότητας. Τέλεια. Για ένα χρονικό διάστημα. Σωστά. Για δύο χρόνια. Για δύο χρόνια. Τώρα το οποίο είναι επιπτωμένος φορέα σε μένα το ΚΕΘΗ. Απίστευτο. Κύκλους, κάνει η ζωή. Αντιπρόεδρος των γυναικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του EPP, EPP Women. Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής. Και ισότητας των φύλων. Πάλι για δύο χρόνια, σωστά. Α, ναι. Πριν τη θέση της υφυπουργού. Ναι. Και τώρα υφυπουργός. Να ρωτήσω λοιπόν τώρα εγώ κάτι. Με ένα τόσο τεράστιο βιογραφικό. Έχεις και δύο παιδιά. Και μιλάς και αγγλικά και γαλλικά και τουρκικά. Και κάνεις και πολύ εθελοντισμό, γιατί το βλέπουμε και το ξέρουμε το έργο σου και στο εθελοντικό κομμάτι. Πώς γίνεται. Γίνεται μια γυναίκα τελικά να τα έχει όλα και καριέρα και οικογένεια. Μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Αρκεί να έχουμε δίπλα και τους άντρες όταν μπαίνουμε στη λογική οικογένειας και αποφασίσουμε να είναι οικογένεια μαζί με έναν σύντροφο. Γι' αυτό είναι και ο στόχος που και εγώ ως υφυπουργός αυτό που θέλω να κάνω είναι αυτό, την εναρμόνιση οικογενειακής, η προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε μια γυναίκα να κάνει και καριέρα και οικογένεια. Και εδώ θα πρέπει να υπάρχει το κοινωνικό κράτος με τα κατάλληλα προγράμματα, να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να μπορεί να κάνει και τα δύο, αν φυσικά το θελήσει. Okay. Να ξέρεις ότι εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί και εγώ ως γυναίκα έχω δεχτεί πολύ μεγάλη κριτική στη ζωή μου. Yeah. Δηλαδή ότι, κοιτάς μόνο την καριέρα, δεν θα γίνεις μάνα ποτέ. Όχι, θέλω πολύ να γίνω μητέρα, θέλω πολύ να έχω και εγώ ένα παιδί, δύο παιδιά, όσα τελικά αποφασίσουμε με τον σύντροφό μου, αλλά θεωρώ ότι πρέπει και ο κάθε άνθρωπος να το κάνει αυτό στη ζωή του, όποτε το θέλει τελικά. Αυτό ακριβώς, και είναι και κάτι που δεχόμαστε ως κριτική μέσα σε εισαγωγικά όλες οι γυναίκες, είτε ασχολούμαστε με την πολιτική, είτε ασχολούμαστε με οποιοδήποτε, σε οποιοδήποτε τομέα. Αν έχουμε παιδιά, καλά, αυτή αφήνει τα παιδιά της και πού πάει. Αν δεν έχουμε παιδιά, καλά, αυτή πότε θα κάνει οικογένεια. Όχι, είναι αυτό ακριβώς που είπες, ότι κάθε μία θα κάνει όποτε θέλει, όταν το θέλει. Και το κράτος, βέβαια, η πολιτεία εκεί που πρέπει να βοηθήσει, αυτό που κάνουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς τώρα, είναι να βοηθούν τη γυναίκα, τη νέα γυναίκα, στην καθημερινότητά της, ώστε να κάνουν τη ζωή της πιο εύκολη. Τέλεια, αλλά αυτό σίγουρα εγείρει και κάποια κοινωνικά θέματα, όπως το δημογραφικό, που ξέρω ότι είσαι πολύ γραφότατη σε αυτό το πράγμα, δηλαδή έχεις δώσει πολλές συνεντεύξεις, έχεις μιλήσει για πολλά από αυτά τα πράγματα, έχεις κάνει τοποθετήσεις στη Βουλή. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για το έργο στο θέμα του δημογραφικού. Δηλαδή, ξέρω σίγουρα τα 2.000 ευρώ σε κάθε παιδί, ξέρω την άδεια πατρότητας, ξέρω τις νταντάδες της γειτονιάς. Θέλω σίγουρα να μιλήσουμε για το πόσο σημαντικό είναι το δημογραφικό, ότι ναι, πρέπει να κάνουμε και οικογένεια, εάν το θέλουμε βεβαίως, αλλά πώς θα βοηθηθεί αυτό το πράγμα για να γίνει πιο ομαλά και να μην χρειάζεται κάποιος να θυσιάζει, ας το πούμε, όλη του τη ζωή στο βωμό μιας οικογένειας, ενώ μπορεί να τα κάνει και τα δύο τελικά. Αυτό ακριβώς, ότι πρέπει να υπάρχουν συνθήκες, αν επιθυμεί κάποιος ή κάποια να κάνει και τα δύο, να μπορεί να κάνει και τα δύο. Και γι' αυτό τι κάναμε. Πρώτον, γνωρίζουμε ότι το θέμα του δημογραφικού δεν είναι νέο. Είναι ένα εθνικό ζήτημα. Δηλαδή, αφορά όλες τις Ελλήνες, όλους τους Έλληνες. Δηλαδή, δεν αφορά μόνο μία παράταξη, δεν αφορά ένα κόμμα της Βουλής. Άρα, θα πρέπει οτιδήποτε κάνουμε να είναι συμφωνημένο από τη συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων. Και όντως, υπάρχει μια έκθεση της Διακομματικής Επιτροπής στη Βουλή, η οποία έκθεση αυτή είναι από όλα τα κόμματα, εκτός τότε από το ΚΚΕ και την Χρυσή Αυγή που δεν θέλησανε. Σε κάθε περίπτωση, άρα έχουμε συμφωνήσει σε κάποιες συγκεκριμένες δράσεις. Και αυτές τις δράσεις, όπως ας πούμε οι νταντάδες της γειτονιάς, ήταν αν δεις την έκθεση του δημογραφικού, που ήταν η ενιαία, ήταν όλοι μαζί.
όλους και όλοι μαζί, είναι μέσα σε αυτά που προτείνονται για την επίλυση. Επίσης, βλέπουμε ότι όλες οι χώρες που έχουν καλύτερες δημογραφικές συνθήκες από ότι εμείς, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Σουηδία, έχουν πολύ ψηλά την ισότητα των φύλων. Δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στις γυναίκες το να εργάζονται, να μπορούν να εναρμονίζουν οικογενειακή και επαγγελματική ζωή και πάντα στην καθημερινότητά τους, δηλαδή με προγράμματα, με υπηρεσίες. Άρα το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε εδώ. Οι άδειες πατρότητας, πατρική γονική άδεια εκτός από μητρική γονική άδεια. Πλέον και οι μπαμπάδες δικαιούνται. Δικαιούνται και οι μπαμπάδες να πάρουν τη διευκολύνση ωραρίου. Ένα άλλο από τα προγράμματα που προχωρούμε το επόμενο χρονικό διάστημα είναι οι χώροι φύλαξη μέσα σε επιχειρήσεις. Το κράτος θα δώσει χρήματα σε επιχειρήσεις άνω των 100 εργαζομένων για να μπορούν να κάνουν, αν έχουν έναν χώρο, και για τη διαμόρφωση του χώρου και για την υλικοτεχνική υποδομή, αλλά και μέχρι και 2 ανθρώπους εξειδικευμένους για τα παιδιά των εργαζομένων, για τα βρέφη των εργαζομένων. Έτσι ώστε αυτό γίνεται και στο εξωτερικό. Πολλές φορές οι γονείς, η μαμά και ο μπαμπάς, μπορούν να πάρουν το παιδί μαζί στη δουλειά, να το αφήσουν στον ειδικό χώρο και αμέσως μετά με την επιστροφή στο σπίτι να πάρουν και το παιδί τους. Οπότε να δώσουμε έτσι άπειρες επιλογές στους γονείς, να δώσουμε πολλές επιλογές, να δώσουμε αν θέλουν νταντά στο σπίτι, αν θέλουν βρεφονηπιακό σταθμό, αν θέλουν χώρο φύλαξη εκεί που δουλεύουν. Ο καθένας και η καθεμιά, επειδή και εμένα όταν ήταν τα παιδιά μωρά, το μεγάλο μου άγχος ήταν όταν έφυγα για δουλειά, ήταν ένα πού θα μείνουν τα παιδιά, αν τα προσέχουν ο άνθρωπος αυτός που θα μείνει μαζί τους, αυτή η γυναίκα που ήταν τότε μαζί τους, αν θα μπορεί να ανταποκριθεί, αν θα περνάνε καλά. Οπότε έτσι και το ζευγάρι, να μην έχουν γονείς, να μην έχουν και το άγχος πού θα μείνει το παιδί μου, πώς θα γυρίσω στην εργασία μου. Και βλέπουμε ότι πολλές γυναίκες κάνουν τη λεγόμενη διακοπτόμενη καριέρα. Λένε ότι για 2-3 χρόνια μέχρι να ξεπεταχθεί το παιδί, να πάει σε έναν παιδικό σταθμό, καλό είναι να σταματήσω τη δουλειά μου. Πολύ περισσότερο αν δεν έχουν κάποιον να τους κρατήσει το παιδί ή αν έχουν κάποιον να τους κρατήσει και χρειάζονται χρήματα. Θυμάμαι ότι εγώ έδινα ένα πολύ μεγάλο ποσό, περίπου το 80-90% του τότε μισθού μου, για να έχω έναν άνθρωπο για τα παιδιά στο σπίτι. Θα μπορούσα κι εγώ κάλλιστα να είχα πει τότε ότι ας εγκαταλείψω την εργασία μου και ας ζήσουμε για ένα χρονικό διάστημα με του άντρα μου, με του συζύγου μου τα χρήματα. Μετά όμως η συντριπτική πλειοψηφία δεν επανέρχεται στην αγορά εργασία. Ή αν επανέρχεται στην αγορά εργασία, επανέρχεται με λιγότερο μισθό, επανέρχεται με λιγότερες δεξιότητες, έχει χάσει ένα χρονικό διάστημα. Οπότε εκεί έρχεται και το χάσμα το μισθοδοτικό. Αμέσως μετά αυτό γίνεται συνταξιοδοτικό. Οπότε όλα αυτά λειτουργούν μία αλυσίδα, αόρατη μένα, αλλά είναι μία αλυσίδα που πρέπει με κάποιον τρόπο να σπάσει. Και στη δική μας είναι έτσι τη δυνατότητα να τη σπάσουμε. Και κάπου εδώ θα ήθελα να σας πω ότι χορηγός αυτού του πάρα πολύ σημαντικού βίντεο σήμερα είναι η Freedom 24. Τους ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ, γιατί πρέπει να μιλάμε για αυτά τα πράγματα και είναι πάρα πολύ σημαντικά. Οπότε, εάν θέλετε να στηρίξετε έμπρακτα και τελείως δωρεάν το συγκεκριμένο κανάλι, έχουμε αφήσει link στην περιγραφή αυτού του βίντεο όπως και στο pin comment. Και εννοείται, παιδιά, κάντε ένα like στο βίντεο, αφήστε ένα σχόλιο, έστω και μία καρδούλα. Και εννοείται, οτιδήποτε απορίες έχετε για την υφυπουργό, την κυρία Σιρεγγέλα, γράψτε στα σχόλια και πάμε πίσω στη ροή. Ευχαριστούμε πολύ. Αλήθεια, όταν έλεγες αυτό για το ότι μπορούν οι γονείς πλέον, αυτό που βλέπουμε στις ταινίες, που παίρνουν το μικρό του το μωρό, πηγαίνουν για δουλειά και παίρνουν το μωρό πίσω και γυρνάνε, είναι απίστευτο. Ναι, αυτό θα γίνει μέσα στις επιχειρήσεις. Και μάλιστα, επειδή το νομοθετήσαμε, ήρθαμε σε συνεργασία και με όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Δηλαδή, δεν κάνουμε πράγματα από το μυαλό μας και λέμε έτσι θα το φτιάξουμε και σε όποιον αρέσει. Με τους κοινωνικούς εταίρους και με τους εργαζόμενους και με τους εργοδότες, ώστε να μπορεί αυτό να λειτουργήσει, να είναι λειτουργικό. Γιατί το πιο σημαντικό δεν είναι μόνο να νομοθετούμε. Είναι την επόμενη μέρα να υπάρχει και η εφαρμογή της νομοθεσίας. Η χώρα μας, παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή είναι στις 12 χώρες που έχουν παγκόσμια, που στην ισότητα του φύλων έχουν όλη την νομοθεσία που πρέπει. Το πιο σημαντικό όμως είναι η εφαρμογή αυτή τη νομοθεσία. Για να φέρω ένα παράδειγμα. Υπήρχε νομοθεσία από το 10 για ίση μεταχείριση στο χώρο εργασίας. Δεν το ήξερε κανείς. Δεν είχε ποτέ αυτό προχωρήσει. Γι' αυτό και εμείς, ό,τι νομοθετούμε, αμέσως μετά βγαίνουν οι υπουργικές αποφάσεις, η κατάλληλη, η εγκύκλη, ό,τι χρειάζεται, ώστε να γίνει πράξη και να περάσει και στη συνείδηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Μαρία, θέλω να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Αυτά είναι πολύ σωστά και εννοείται ότι θα διευκολύνουν και πολλά νέα ζευγάρια όντως να προχωρήσουν και να πάνε στο επόμενο βήμα ενός παιδιού. Αλλά υπάρχει και το οικονομικό από την άλλη πλευρά. Έχεις κάνει και μία τοποθέτηση ώστε το ΦΠΑ να είναι από 24% 13% σε όλα τα βρεφικά. Στα βρεφικά ήδη είναι 13% πλέον. Έχει γίνει είναι αυτό. Είναι πλέον 13%. Ναι, είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από τους πρώτους μήνες που αναλάβαμε. Και... τα 2.000 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτό ισχύει επίσης. Ισχύει από το πρώτο χρονικό διάστημα. Η μείωση του ΦΠΑ στα βρεφικά ήδη. Τα 1.000 ευρώ αφορολόγητο. 1.000 ευρώ, ναι, αφορολόγητο για κάθε παιδί. Αυτά ισχύουν, έχουν ψηφιστεί και εφαρμόζονται. Επίσης, ειδική έτσι σημασία που πρέπει να δώσουμε στους πολίτες και στις τρίτεκνες οικογένειες, στις μεγάλες που λέμε. Η
οικογένειες. Παραδείγματος χάρη στο πρόγραμμα Ψηφιακή Μέρημνα, που βγήκε, που ήταν για τους υπολογιστές στα σχολεία, ενώ στην αρχή βάλαμε μόνο την πρώτη εισοδηματική κατηγορία όσων παίρνουν το οικογενειακό επιδόμα παιδιού, αμέσως μετά βάλαμε όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες για τρίτεκνους και πολυτεκνους. Γιατί οι άνθρωποι που έχουν μεγάλες οικογένειες έχουν και πολύ περισσότερες ανάγκες. Όμως, οτιδήποτε και αν γίνει, πρέπει να γίνεται από το πρώτο παιδί. Γιατί για να φτάσουμε να κάνουμε τρίτο και τέταρτο, σαφώς πρέπει να κάνουμε πρώτο και δεύτερο. Για να κάνουμε πρώτο και δεύτερο, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση αυτό που θέλουν τα νέα ζευγάρια είναι να στέκονται στα πόδια τους. Δεν αρκεί μια επιδοματική πολιτική, θα σου δώσω 100 ή 200 ευρώ το μήνα για να κάνεις τρίτο παιδί, π.χ. Λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα. Το πιο σημαντικό είναι να έχεις δουλειά, να είναι καλοπληρωμένη η δουλειά σου, άρα να στέκεσαι στα πόδια σου, να γνωρίζει η γυναίκα ότι όταν θα κάνει παιδί θα έχει τις υπηρεσίες αυτές που να μπορεί να επιστρέψει στη δουλειά της και ταυτόχρονα και ο άντρας να ξέρει ότι δεν θα απολυθεί αν πάρει την άδεια πατρότητας, που πλέον δεν απολύεται για ένα χρονικό διάστημα. Και αυτό βοηθάει και τις γυναίκες. Έτσι, διότι εγώ όταν την πρώτη φορά που είχα πάει να δώσω συνέντευξη για δουλειά, το είχα αντιμετωπίσει. Με είχαν ρωτήσει, μου είχαν κάνει την ερώτηση που μου είχαν κάνει και τότε λέω, μου είχε φανεί πάρα πολύ παράξενο, αν σκέφτομαι να κάνω οικογένεια. Γιατί όταν μια γυναίκα πάει να δουλέψει και σκέφτεται ο εργοδότης ή εργοδότρια ότι αυτή θα τη χάσω, δεν μπορώ να την απολύσω και θα τη χάσω για ένα χρονικό διάστημα, θα προτιμήσει να προσλάβει τον άντρα και όχι την γυναίκα. Άρα πλέον όταν προσπαθούμε να εξορροπήσουμε τις άδειες, θα προσλάβει τον καλύτερο ή την καλύτερη. Ακριβώς. Αυτή που πρέπει. Μαρία, πάνω σε αυτό όμως υπάρχει και ένα άλλο θέμα για το οποίο διαβάζω πολύ τώρα τελευταία. Period poverty. Mm-hmm. Δηλαδή οι γυναίκες από τα 15-16 μας μέχρι τα 55-56 μας είμαστε επιφορτισμένες και με ένα άλλο πολύ μεγάλο έξοδο που έχει να κάνει με την περίοδό μας. Τι σκέφτεστε να κάνετε για εκεί? Υπάρχει κάποια σκέψη, υπάρχει κάποια κατεύθυνση? Θέλαμε να δούμε λιγάκι το ΦΠΑ όσον αφορά τα είδη υγιεινής για τις γυναίκες. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία έχει συγκεκριμένα ΦΠΑ για κάθε χώρα. Μπορεί να είναι διαφορετικά τα νούμερα του ΦΠΑ και αυτή την οδηγία δεν μπορούμε εύκολα να την αποφύγουμε. Σαφώς όμως είμαστε στη διαδικασία να το δούμε λίγο, δηλαδή σε κόστος πόσο είναι και ταυτόχρονα να δούμε πού μπορεί αυτό να υπάρξει ή με ποιους τρόπους. Γιατί υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν χώρες που είναι πολύ πιο χαμηλό το ΦΠΑ στα είδη υγιεινής. Αυτό θέλουμε, αλλά την κατάλληλη στιγμή πρώτα να δούμε και το κόστος όλης αυτής της διαδικασίας και πού και θα βρούμε ισοδύναμα. Σωστά. Έτσι, οτιδήποτε και αν κάνουμε, υπάρχει μία μελέτη πάνω προεργασία σε αυτό. Και προεργασία. Εννοείται. Να φέρω ως παράδειγμα αυτό που είπαμε προηγουμένως από τη Ψηφιακή Μέρημνα. Για να προχωρήσει σε τρίτεκνους και πολυτεκνούς, είχαμε μπει σε αυτή τη λογική. Του κάναμε μια μελέτη, βρήκαμε τα στοιχεία, πόσο θα κοστίσει, έτσι ώστε να είναι όλα αυτά πολύ πιο δομημένα και να μην κάνουμε πράγματα χωρίς να γνωρίσουμε τις επιπτώσεις την επόμενη μέρα. Και, γιατί αν το κάνουμε τελικά αυτό, την επόμενη μέρα θα πρέπει να το πάρουμε πίσω και θα κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Και το ίδιο ακριβώς γίνεται και με τα επιδόματα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πού δίνουμε επίδομα. Διότι αυτό το λένε και πολλοί καθηγητές που ασχολούνται με τη δημογραφία, γιατί υπάρχουν κόσμος που λέει, άμα δώσετε μεγάλα επιδόματα, θα κάνει ο κόσμος παιδιά. Ένα επίδομα μπορεί να δουλέψει, μπορεί και να μην δουλέψει. Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν θα περικοπεί, θα φέρει κοινωνική αναταραχή. Γιατί ο κόσμος έχει μάθει με αυτό. Μέχρι στιγμής έχουμε δει τα επιδόματα δεν έχουν όλες τις φορές. Μου λένε, ας πούμε, για την Πολωνία, ότι η Πολωνία έφερε ένα πολύ μεγάλο επίδομα και κοίταγα να δω τι είναι αυτό το επίδομα που βάλαν οι Πολωνοί. Ήταν ένα πολύ μικρό επίδομα σε πολύ φτωχές οικογένειες για κάθε παιδί. Δεν είχε καμία δημογραφική εξέλιξη η Πολωνία από το 16 μέχρι το 19-20 που έβλεπα εγώ το επίδομα. Το επίδομα, ναι, που υπήρχε το επίδομα και ταυτόχρονα μια πολύ μεγάλη τρύπα στον προϋπολογισμό της Πολωνίας, τον τακτικό της. Που αυτό σημαίνει ότι το επίδομα δεν δούλεψε για γεννήσεις και το πιο σημαντικό από αυτά που βλέπουμε είναι υπηρεσίες, δουλειές, καλοπληρωμένες σαφώς και να αισθάνονται ο κάθε άνθρωπος ασφαλής. Ακριβώς. Στη χώρα του και ότι θα έχει τη δουλειά του, ότι δεν θα χάσει τη δουλειά του και μετά θα σκεφτεί αν θα προχωρήσει στην διαδικασία οικογένειας και εκεί θα προχωρήσει πολύ πιο εύκολα γιατί το βλέπουμε ότι γίνεται και στη Σουηδία και στη Γαλλία. Το ένα άλλο. Ψέματα. Έτσι, αυτό ακριβώς. Ένα άλλο ψέμα που υπάρχει, ότι υπάρχουν κάποια κρέη που λένε ότι αν καταργήσουμε τις εκτρώσεις θα υπάρξει δημογραφική αύξηση. Αυτό, πέρα ότι είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα και αυτή η συζήτηση έχει κλείσει στη χώρα μας από τη δεκαετία του 80 και δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πούμε, επειδή θέλουν και στοιχεία έτσι, οικονομικά, στις χώρες που απαγορεύεται η άμβλωση, όπως είναι η Μάλτα ή όπως είναι η Πολωνία, δυστυχώς οι γεννήσεις
γεννήσεις δεν έχουν αυξηθεί. Η Μάλτα είναι πολύ πιο κάτω στις γεννήσεις από εμάς. Η Πολωνία είναι πάνω κάτω όπως και εμείς. Που σημαίνει ότι δεν είναι ένα μέτρο που αν ληφθεί. Μία γυναίκα, οι Πολωνές πάνε και κάνουν στη Γερμανία, μπράβο, οι Μαλτέζες πάνε στην Ιταλία. Δεν υπάρχει περίπτωση δεν να υπάρχει σταματήσει την έκτρωση. Ή ακόμα χειρότερο αυτό ακριβώς που λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και δεν το λέω εγώ, το λέει και ο Παγκόσμιος, ότι δεν αυξάνει τις γεννήσεις, αυξάνει τις ασφαλείς εκτρώσεις και οι γυναίκες θα έχουν πρόβλημα όπως αυτό που είχαν τη δεκαετία του 60 και τη δεκαετία του 70. Προφανώς. Για μένα δεν, πώς σας πω, δεν έχω μπει καν σε θέμα κουβέντα τις τελευταίες μέρες. Ότι μπράβο, εάν δεν θέλεις να κάνεις έκτρωση, μην κάνεις, αλλά εάν εγώ θέλω να κάνω, δεν σου πέφτει. Δηλαδή, οπότε ναι, δεν τίθεται καν θέμα κουβέντα. Παρ' όλα αυτά, αυτό που βλέπω εγώ και συνεχίζω να το βλέπω και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που αυτά τα γεγονότα, Μαρία, δεν κάνουν πρωτοσέλιδα τόσο πολύ. Ή τέλος πάντων κάνουν πρωτοσέλιδα πολλές φορές για τους λάθος λόγους. Ο κόσμος πραγματικά και στο δικό μου περίγυρο που ξέρουν τι έχω τραβήξει, που έχουμε πάει σε ραντεβού, εγώ και ο συνεργάτης μου, που μάλιστα τον συνεργάτη αυτόν τον είχαμε προσλάβει ένα τρίμηνο, ένα τετράμηνο πριν και μπήκαμε να κάνουμε το ραντεβού και πάμε να μπούμε μέσα στην αίθουσα. Πολύ μεγάλος επιχειρηματής ο κύριος, δεν θα ονομάσω γιατί εγώ είμαι επαγγελματίας σε αντίθεση με αυτόν. Ναι. Μου σήκωσε το χέρι, εδώ όμως, και μου λέει: οι γραμματείς δεν επιτρέπονται σε αυτό το meeting. Ναι. Το έχουν αντιμετωπίσει η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών αυτό, δυστυχώς. Ναι. Και ήμουνα, θεώρησες ότι επειδή έχω στήθος μάλλον. Οκ, πάμε να το δούμε πάλι από την αρχή. Οπότε, όντως υφίσταται μία ασυμβατότητα στο χώρο εργασίας και όντως με τα νούμερα, όχι επειδή τα βγάζουμε από το μυαλό μας, η ανεργία πλήττει περισσότερο τις γυναίκες. Πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα φαινόμενα? Με ειδικά προγράμματα με έμφαση στις γυναίκες. Στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, που παλιώς ο ΑΕΔ, που απλώς τώρα το ονομάστηκε, όλα τα προγράμματα που βγαίνουν έχουν έμφαση στις γυναίκες. Δηλαδή τη διάσταση του φύλου. Επίσης, με τις άδειες πατρότητας, πατρικές γονικές άδειες και ταυτόχρονα με την αλλαγή νοοτροπίας. Η αλλαγή νοοτροπίας που έχει ξεκινήσει και μέσα από τα σχολεία. Και θα πω γιατί εδώ η αλλαγή νοοτροπίας, που ήδη έχουν ξεκινήσει το μάθημα για το σεβασμό στην ισότητα, για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Να παθαίνουν δηλαδή τα παιδιά μας από πολύ μικρά ότι πρέπει το ένα φύλο να σέβεται το άλλο, ότι δεν υπάρχουν αντρικές και γυναικείες, ας πούμε, δουλειές ή σπουδές επίσης. Εμείς οι ίδιοι οι γονείς πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, μην μεγαλώνουν διαφορετικά τα αγόρια από τα κορίτσια. Και βέβαια αυτό να αλλάξει και μέσα στην κοινωνία και σε αυτούς που είναι ήδη στην κοινωνία, που εργάζονται, που μπορεί να είναι συνταξιούχοι. Γι' αυτό και ξεκινάμε και ένα πρόγραμμα, το λέμε Diversity Training, που θα είναι στους εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για όλα αυτά τα θέματα, για το πώς αντιμετωπίζουμε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, πώς αντιμετωπίζουμε την ισότητα των φύλων στον χώρο της εργασίας. Και βλέπουμε πλέον ότι και πολλές εταιρείες εφαρμόσουν προγράμματα ίσης μεταχείρισης, γι' αυτό δώσαμε και τα σήματα ισότητας σε κάποιες από αυτές. Ήταν ένα πιλωτικό πρόγραμμα, πήραν οι πρώτες 19 επιχειρήσεις, πήραν σήματα ισότητας. Τι είναι αυτό, και εμείς θέλουμε. Χρήστο, θέλουμε Financial European σήμα ισότητας. Διότι είναι εταιρείες που εφαρμόζουν πολιτικές ίσης μεταχείρισης. Και πλέον, για να μπορεί κάποια εταιρεία να προσελκύσει επενδύσεις, θα πρέπει να εφαρμόζει ίσες πολιτικές στον χώρο της εργασίας. Και αυτό, πέρα από το κομμάτι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που είναι πολύ σημαντικό, είναι και κερδοφόρο για μια επιχείρηση να έχει όλο το φάσμα γυναίκες ψηλά σε θέσεις ευθύνης. Και το δείχνουν αυτό πάρα πολλές έρευνες. Και μάλιστα και στη χώρα μας, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας, ένα μεγάλο ποσοστό εταιριών που διοικούνταν από γυναίκες ήταν πολύ πιο κερδοφόρες. Που αυτό κάτι σημαίνει. Άρα, η συμπερίληψη είναι και ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά είναι ταυτόχρονα και αναπτυξιακό. Δίνει αναπτυξιακό πρόσημο σε μια επιχείρηση. Και αυτό είναι και κάτι που πρέπει να κάνουμε και ως χώρα. Έχουμε μια πτώση της γυναικείας ανεργίας τα τελευταία 2 χρόνια στο 5%. Είμαστε ακόμα όμως, έχουμε δρόμο μπροστά. Εγώ δεν λέω ότι είναι όλα τέλεια. Έχουμε δρόμο μπροστά. Αλλά πάντα μας λέγανε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ενώ έχετε ένα πολύ καλό ανθρώπινο δυναμικό γυναικών, δηλαδή στη χώρα μας οι γυναίκες σπουδάζουν. Δεν είμαστε μια χώρα της Αφρικής που οι γυναίκες μπορεί να θεωρούνται ότι δεν πρέπει να πάνε στο σχολείο. Οι γυναίκες σπουδάζουν. Βλέπουμε ότι πάρα πολλές γυναίκες, πάρα πολλά κορίτσια μπαίνουν στην ανώτατη εκπαίδευση κάθε χρόνο. Και αμέσως μετά δεν προχωράνε στην αγορά εργασίας. Άρα χάνει λεφτά και το κράτος για τις σπουδές και η ίδια η οικογένεια για να σπουδάσει το παιδί της. Τα οποία δεν επιστρέφουν. Τα οποία δεν επιστρέφονται και μετά χάνεις και το από το ατομικό σου εισόδημα και από το οικογενειακό σου εισόδημα, αν έχεις κάνει οικογένεια. Και καμία χώρα δεν μπορεί να έχει ανάπτυξη αν δεν έχει όλο το ανθρώπινο δυναμικό της, πόσο μάλιστα τις γυναίκες που είναι το 50%. Έτσι, ναι. Οκ, okay, αυτό μιλήσαμε πολύ για τις γυναίκες μέσα στην εργασία. Τι γίνεται τώρα με ένα θέμα που καίει εμένα πιο πολύ προσωπικά, τη γυναική επιχειρηματικότητα? Δεν ξέρω, νομίζω ότι είμαι από τις πιο δυνατές φωνές που φωνάζουν από τα 19 μου μιλήματα
μιλάω για γυναική επιχειρηματικότητα, ότι μπορούμε, ότι δεν υπάρχει διαφορά ή διαφοροποίηση ή δεν πρέπει να υπάρχει. Γιατί αντιμετωπίζει ακόμα η γυναική επιχειρηματικότητα τόσα προβλήματα στη χώρα μας? Θα σας φέρω ένα παράδειγμα, μάλλον μία ατάκα που είχα διαβάσει στο Αόρατο Ρήγμα του Δοξιάδη. Mm-hmm. Ότι υπάρχει μία νοοτροπία στη χώρα μας που λέει ότι οι γυναίκες να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι, δασκάλες, έλεγε συγκεκριμένα. Εμένα, Μαρία, εμένα. Του έλεγα ότι θα περάσω Πολυτεχνείο και μου έλεγαν δεν γίνεσαι δασκάλα να μεγαλώνει τα παιδιά στο καλοκαίρι. Γιατί? Τα παιδιά μου δεν θα μεγαλώσουν αν δεν είμαι τρεις μήνες το καλοκαίρι. Δηλαδή, τι θα κάνουν? Θα πούν τα παιδιά μου, α, δεν μεγαλώνουμε. Ενώ ο άντρας, θέλουμε το αγόρι της οικογένειας να έχει τη δική του μικρή επιχείρηση, να σπουδάσει, αλλά να έχει τη δική του μικρή επιχείρηση. Αυτό είναι μια νοοτροπία όμως που σιγά σιγά αλλάζει και πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε στο να αλλάξει. Είναι πολύ σημαντικό, το είπαμε και πιο πριν, ότι οι μελέτες λένε ότι οι γυναίκες που διοικούν επιχειρήσεις πραγματικά είναι κερδοφόρες οι επιχειρήσεις. Άρα σημαίνει ότι οι γυναίκες μπορούν. Πρέπει να το θέλουν σε κάθε περίπτωση και πρέπει και μέσα από το σχολείο να ξεκινάμε προγράμματα. Μου λέγανε κάποιοι ειδικοί ότι αν δείξεις λύση ένα παιδάκι 5 ετών, έναν άντρα και μία γυναίκα, και του πεις ποιος από τους δύο είναι επιχειρηματίας, σου πει και οι δύο. Αν το δείξεις όμως, λέει, αυτό το παιδάκι σε ένα 7 ετών παιδάκι, σε αυτό το παιδάκι, όταν είναι 7 ετών, θα σου πει ότι ο άντρας. Γιατί είναι η νοοτροπία που ξεκινάει από μέσα από το σχολείο πολλές φορές. Και αυτό πρέπει να αλλάξουμε, και αυτό θέλουμε να αλλάξουμε, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με τα εργαστήρια δεξιοτήτων τώρα από το Υπουργείο Παιδείας. Να υπάρξει αυτή η κατεύθυνση ότι μπορεί να κάνεις, είτε είσαι άντρας, είτε είσαι κορίτσι, είτε είσαι αγόρι, να κάνεις ό,τι θες και μπορείς να κάνεις αυτό που θες. Και να μην μπαίνουμε στη λογική ότι τα κορίτσια πρέπει να έχουν την θεωρητική κατεύθυνση, ενώ τα αγόρια τη θετική κατεύθυνση. Γι' αυτό και έχουμε φτιάξει και ένα κέντρο καινοτομίας για γυναίκες, που είναι σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα, με πανεπιστήμια, με το Υπουργείο Παιδείας, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλα αυτά έχουν μια οριζόντια διάσταση. Δεν είναι κάτι να κάνω εγώ στο Υπουργείο και να μην το ξέρουν οι υπόλοιποι. Περάσαμε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα πλέον από Υπουργικό Συμβούλιο. Πλέον κάθε Υπουργείο έχει συγκεκριμένες δράσεις ανάλογα με τις αρμοδιότητες που κάνει για την ισότητα των φύλων. Όλα αυτά σιγά σιγά θα αρχίσουν να δουλεύουν και θεωρώ ότι με βήματα αργά αλλά σταθερά θα πάμε μπροστά. Όλοι μου λένε ότι είμαστε τελευταίοι και όντως από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τα Θέματα Ισότητας ήμασταν για το 19, με τα στοιχεία του 19 ήμασταν τελευταία χώρα. Και εγώ δεν λέω ότι μέσα σε 3 χρόνια έχουμε γίνει πρώτη, η Σουηδία, η Ισλανδία π.χ. που έχει και εκεί έχουν πάει πολύ καλά, αλλά τουλάχιστον να αρχίσουμε σιγά σιγά να ανεβαίνουμε. Να ανεβαίνουμε βήμα-βήμα. Αυτό, βήμα-βήμα. Ναι. Νομίζω ότι το θέμα με τα σχολεία και γενικότερα το θέμα της εκπαίδευσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, Μαρία. Και χαίρομαι πάρα πολύ που κι εγώ σήμερα το μαθαίνω, γιατί ενώ σε ψάξαμε, ενώ κάναμε το due diligence, αυτό κάπου το χάσαμε. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες για να μοιραστείς όλη την εμπειρία και όλα όσα έχεις κάνει μέχρι σήμερα σε αυτό το Υπουργείο για την ισότητα των δύο φύλων. Εμείς θεωρούμε ότι σίγουρα ως Financial Europeans και ως Financial Greeks, ότι και η οικονομική εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να ξέρουμε τι πληρώνουμε, πρέπει να ξέρουμε τους φόρους μας, πρέπει να ξέρουμε τα βασικά για το πώς τελικά να ανοίξουμε μια επιχείρηση, ώστε να μην φοβόμαστε να το κάνουμε γιατί είναι ένας δέδαλος από πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε και είναι έτοιμα να μας φάνε. Πρέπει να ξέρουμε πώς να διαχειριζόμαστε τα οικονομικά μας. Και επίσης πρέπει να τα μαθαίνουμε με κάποιον τρόπο αυτά στο σχολείο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Το οικονομικό wit, δηλαδή να έχεις οικονομική σκέψη. Να ξέρεις ότι πρέπει να ξοδεύεις λιγότερα από αυτά που βγάζεις. Και αυτό μπορεί να φαίνεται αστείο, αλλά δεν το έχουμε μάθει. Και ακόμα και για εμάς που ασχολούμαστε με τα οικονομικά, μας είναι δύσκολο πολλές φορές να μην ξεφεύγουμε. Οπότε, να μια καλή. Έτσι, αυτό ακριβώς. Και εδώ μου δίνεις πολύ μεγάλη και τρελή πάσα, γιατί πάντα υπήρχαν στο ΕΣΠΑ προγράμματα για γυναική επιχειρηματικότητα. Και δίνανε σε γυναίκες, που πολλές φορές οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να ήταν η γυναίκα μπροστά, αλλά να διοικούνταν από άντρα, κάποια χρήματα για ένα χρονικό διάστημα, ξέρω π.χ. μια πενταετία, για την διατήρηση αυτής της επιχείρησης. Και με το που έκλεινε η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σταματούσε την αμέσως επόμενη μέρα και η επιχείρηση, γιατί είναι αυτό που είπες ακριβώς, ότι δεν έχουν την οικονομική σκέψη, δεν γνωρίζανε βασικά οικονομικά. Άρα τι κάνουμε τώρα και στα προγράμματα αυτά που βάζουμε τον ΟΕΔ, που είναι για ελεύθερες επαγγελματίες, που δίνουμε έμφαση στις γυναίκες. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι. Καταθέτουν ένα business plan, ένα σχέδιο. Μετά κάνουν σεμινάρια, βασικά σεμινάρια για βασικές αρχές λογιστικής. Έσοδα-έξοδα. Life of FIFO, όλα αυτά. Ναι. Αποσμέσεις. Καταλαβαίνεις ότι τα λέμε και γελάμε και είμαστε full nerd. Έτσι, αυτό. Εγώ όταν έκανα το μεταπτυχιακό στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, πήρα τη ζωή μου λάθος. Εγώ γιατί πήγα θεωρητικά. Είχα ενθουσιαστεί.
πραγματικά. Τελείωσα το Πολυτεχνείο και κάνω μεταπτυχιακό στα οικονομικά στο ΠΑΜΑΚ. Πάνω στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλονίκη. Και μπαίνω μέσα και αρχίζουμε να κάνουμε μακροοικονομία και να είμαι. Τέλεια. Είναι το καλύτερο. Τη λογιστική. Εγώ είχα τρελαθεί, μου άρεσε πάρα πολύ. Το ξέρω ότι μου λένε, γιατί δεν έχει φέρει, αφού α πούμε έχει τρει εταιρείε, γιατί δεν έχει φέρει λογιστή μέσα στην εταιρεία. Τώρα φέραμε βέβαια τη Βασιλική, αλλά μέχρι πριν τη Βασιλική. Δηλαδή ακόμα και τώρα εγώ τα κάνω μαζί με τη Βασιλική. Τρελαίνουν, μου αρέσουν πάρα πολύ. Και εμένα. Δεν πα. Αυτό ακριβώς μου λέει και τότε και ο άντρας μου λέει, πήρε τη ζωή σου λάθος και το όμα τώρα μην πάει. Ποτέ δεν είναι αργά. Νομίζω ότι δεν ξέρω πώς κάνω να κάνω την πάσα για αυτή την επόμενη ερώτηση. Είναι δύσκολη και έχει να κάνει με την βία κατά των γυναικών και όλα τα παράγωγα αυτής, από την σεξουαλική παρενόχληση στη δουλειά, από τον εξυβρισμό, από την ενδοοικογενειακή βία που έχει αυξηθεί, από τις γυναικοκτονίες, που επίσης είχες κάνει μια τοποθέτηση. Είναι το 30 με 50% όλων των γυναικοκτονιών. Νομίζω ότι ένα τέτοιο νούμερο είχες δώσει. Είχαμε. Όλων των ανθρωποκτονιών σε γυναίκες. Ναι, από το 10 μέχρι και σήμερα που μαζεύουμε τα στοιχεία για τις γυναικοκτονίες, γιατί δεν είναι μια νέα λέξη. Σαφώς. Αυτή υπάρχει. Είναι αναγνωρισμένη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τα θέματα ισότητας των φύλων. Δηλαδή όλα αυτά, αυτό υπάρχει απλώς στο παρελθόν. Δεν το λέγαμε γυναικοκτονία, το λέγαμε έγκλημα πάθους ή έγκλημα τιμής. Επίσης, Μαρία. Και όντως έχουμε 13 με 15 κάθε χρόνο. Αυτό είναι πραγματικά πρόβλημα. Και μάλιστα είναι ένας όρος που, αν μάθουμε αυτό που λέγαμε όλα πιο πριν στα παιδιά μας, να σέβεται το ένα το άλλο και αυτά, είναι εγκλήματα που μπορούν να εξαλειφθούν. Δηλαδή, πραγματικά και μπορούν να εξαλειφθούν άμεσα. Δηλαδή, μέσα στα επόμενα χρόνια να μην υπάρχουν τα εγκλήματα αυτά. Να βαίνουν μειούμενα και να, στο τέλος να εξαλειφθούν τελείως, να μην υπάρχουν. Και γι' αυτό κάναμε μια πολύ μεγάλη καμπάνια από πριν ξεκινήσει το MeToo στην χώρα. Δεν ξέρω αν θυμάσαμε την Ελεόνορα Μελέτη, ένα βίντεο που έπαιξε. Βέβαια, ναι. Και εκεί συνέβαλε πολύ και ο Πρωθυπουργός, γιατί εμείς ως τότε Γενική Γραμματεία δεν είχαμε και τα χρήματα στον προϋπολογισμό για όλα αυτά. Έγινε αυτή η μεγάλη καμπάνια γιατί ακούσαμε τους ειδικούς που έλεγαν ότι σε περιόδους περιορισμού, που ήταν ας πούμε διακοπές Χριστουγέννων, μπορεί να είναι διακοπές καλοκαιρινές. Πάντα ένα ζευγάρι που έχει προβλήματα, αυτά θα βγουν πολύ πιο. Θα οξυνθούν τα προβλήματα αυτά. Γι' αυτό κάναμε και τότε αυτή την καμπάνια ότι υπάρχει ένα δίκτυο δομών στήριξης για τις γυναίκες θύματα βίας, που είναι και ψυχολογική στήριξη και κοινωνική στήριξη και νομική στήριξη σε συνεργασία με τους δικηγορικούς συλλόγους. Υπάρχει βέβαια και νομικός σύμβουλος μέσα στο κάθε συμβουλευτικό κέντρο, αλλά σε κάθε περίπτωση και νομική στήριξη για να μπορούν να προχωρήσουν και χωρίς να ζητάμε εισοδηματικά κριτήρια. Δεν λέμε, δώσε μας το 9 ή τη φορολογική σου δήλωση γενικά για να σου πούμε αν είναι δικαίου ή όχι. Και πλέον βάλαμε και εργασιακή στήριξη σε συνεργασία με το πρώην ΟΑΕΔ, νυν ΔΥΠΑ. Και τι κάναμε. Οι γυναίκες είδαμε ότι από τα στοιχεία ότι ένα μεγάλο ποσοστό είναι άνεργες. Αν είσαι άνεργη. Και έχεις και 2-3 παιδιά. Ναι. Και πώς θα φύγεις ακόμα περισσότερο, αν έχεις ανήλικα παιδιά, πώς θα φύγεις από έναν κύκλο βίας. Δεν γίνεται. Και είδαμε ότι και ένα άλλο εδώ. Γιατί θεωρούσαν κάποιοι και κάποιες ότι αυτή η βία αφορά ευάλωτες, μάλλον γυναίκες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Όχι. Είναι ανώτερες και ανώτατες εκπαιδευτικής μόρφωσης και αν βάλουμε μέσα και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πάμε στο 70% των περιπτώσεων και συντριπτικό ποσοστό αυτών είναι άνεργες. Οπότε βάλαμε πρόγραμμα είτε για να προχωρήσουν στην επιχειρηματικότητα δεύτερης ευκαιρίας ή για να μπορέσουν να βρουν δουλειά στον ιδιωτικό τομέα με καλυμμένο το 90% του μισθολογικού και του μη μισθολογικού κόστους. Και πλέον αυτές οι γυναίκες μέσω των συμβουλευτικών κέντρων μπορούν να βρουν και εργασία. Πολύ σημαντικό. Που είναι πολύ σημαντικό. Έτσι παίρνεις τη ζωή στα χέρια σου ξανά. Αυτό, να σταθούν στα πόδια. Γιατί όταν έχεις περάσει και κάτι τέτοιο. Δεν το γνωρίζω. Αλήθεια, δεν μπορώ να μιλήσω. Αλλά φαντάζομαι από αυτά που διαβάζω, από μαρτυρίες που βλέπω ή που δυστυχώς έχω μιλήσει και με κάποιες δικές μου φίλες που το έζησαν. Ναι. Και είναι πιο συχνό από ό,τι νομίζουμε. Απλά τώρα ο κόσμος έχει αρχίσει να μιλάει. Έτσι. Και βλέπουμε παραπάνω. Αυτό. Είναι δύσκολο. Δηλαδή το να νιώσεις ξανά ότι είσαι ικανή, ότι μπορείς να τα καταφέρεις μέσα από την εργασία, είναι πολύ σημαντικό ώστε να αρχίσεις κάπως να επουλώνεις τα τραύματα, τα ψυχολογικά. Αυτό. Αρχίζει ο κόσμος και μιλάει. Αυτό είναι το σημαντικό. Επίσης, το χώρο της εργασίας. Κάναμε κύρωση τη σύμβαση
στις 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την βία και την παρενόχληση στον χώρο της εργασίας. Που είναι πολύ σημαντικό. Και μάλιστα όταν το περάσαμε, μας έλεγαν μα δεν υπάρχουν καταγγελίες. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν καταγγελίες δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιστατικά. Γιατί όλοι μας γνωρίζουμε από μία περίπτωση μιας παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας. Και η συντριπτική πλειοψηφία των περιστάσεων αυτών είναι γυναίκες. Οπότε φτιάξαμε και ειδικό τμήμα στην ανεξάρτητη αρχή, όπου να γίνουν και καταγγελίες και έχουν τριπλασιαστεί οι καταγγελίες. Που αυτό σημαίνει όχι ότι ξαφνικά γίνανε όλοι παρενοχλούν, απλώς ότι πλέον αρχίζουν και μιλούν περισσότερο και αυτό θέλουμε, να μιλούν και να καταγγέλνουν. Αυτό. Γιατί ακόμα και τα κακώς και τα πολύ κακώς κείμενα, όσο μιλάμε για αυτά τα πράγματα, μπορούμε και να τα λύσουμε μέχρι ένα βαθμό και βήμα-βήμα. Εγώ είμαι πάρα πολύ αυτής της άποψης. Mm. Πρέπει να μιλάμε για τα σοβαρά πράγματα, δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Εγώ αυτό το λέω για τα πάντα. Πρέπει να μιλάμε για τη βία, πρέπει να μιλάμε για τα χρήματα, πρέπει να μιλάμε για τις ανισότητες, πρέπει να μιλάμε για τα δικαιώματα του άλλου, βλέπετε τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ. Πρέπει να μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Με όποιον τρόπο και να μιλάμε. Να, όσο πιο πολύ μιλάμε, τόσο πιο πολύ κάποια στιγμή δεν θα χρειάζεται να μιλάμε γιατί θα έχει λυθεί. Και τα λεγόμενα τρίτα πρόσωπα, να μιλάει ο γείτονος ή η γειτόνισσα, ο φίλος ή φίλη. Δηλαδή, δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Ακριβώς. Μια βία που γίνεται στο διπλανό σπίτι, που υφίσταται μια γυναίκα ή ένα παιδί. Δεν είναι, έτσι, αφορά όλους και όλους μας, γι' αυτό και θα πρέπει να καταγγέλουμε και θα πρέπει να μιλάμε αυτό και να μην σωπαίνουμε. Και αυτή είναι και η ουσία της κοινωνίας. Είμαστε κοινωνία, δηλαδή ερχόμαστε μαζί. Αυτό είναι. Βοηθάμε ο ένας τον άλλον, ακόμα και αν δεν είναι ο αδερφός μας ή ο φίλος μας. Αυτή είναι η ουσία. Αυτό. Έτσι θα στήσουμε δυνατές κοινωνικές δομές. Ναι. Έτσι θα πάει η χώρα μας μπροστά. Τέλος. Ο καθένας πρέπει να κάνει το κομμάτι του. Το κομμάτι του. Έτσι. Ακριβώς. Αυτό και ο καθένας στον τομέα του. Αν μπούμε στη λογική αυτή, ότι αυτό που κάναμε και με την υγειονομική κρίση, οι ειδικοί θα μας δώσουν τον δρόμο. Αυτό που κάνουμε κι εμείς, εγώ δηλαδή για να προχωρήσω σε διάφορες πολιτικές, ρωτάω και τους ψυχολόγους και τους κοινωνικούς λειτουργούς. Παίρνω από όλους. Συμπεριλαμβάνεις. Αυτό. Αλλιώς δεν γίνεται. Αν μάθουμε αυτό, ότι ο καθένας στον τομέα του που είναι ειδικός θα μας δείξει το δρόμο και δεν είμαστε όλοι για όλα ή να θεωρούμε όλοι για όλα ότι είμαστε. Επίσης, εγώ δεν καταλαβαίνω στην Ελλάδα γιατί είναι κακό να ρωτάς και γιατί είναι κακό να μην ξέρεις κάτι. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση έχει έρθει κάποιος, ξέρω εγώ, και μου λέει ναι, αυτό. Και λέω τι είναι αυτό. Δεν ξέρεις αυτό. Εκείνη την ώρα μπορεί αυτός ο άνθρωπος να το κάνει γιατί του βγαίνει από μέσα του. Γιατί όντως έτσι μας έχουν μάθει ότι πρέπει να τα ξέρουμε, πρέπει να είμαστε καλοί και τέλειοι, πρέπει να είμαστε καλές, πρέπει να είμαστε υπέροχες, να έχουμε γνώσεις. Και η απάντηση μου είναι όχι, θες να μου πεις. Δηλαδή, τόσο όμορφα, γιατί πρέπει να το ξέρω. Ή θα μου μάθεις και κάτι. Γι' αυτό επικοινωνούμε. Αν είναι να σου μαθαίνω μόνο εγώ. Γιατί. Δηλαδή θα είναι βαρετό από ένα σημείο και μετά. Οπότε ναι. Ο καθένας στον τομέα του αυτό. Έτσι. Είσαι φεμινίστρια, Μαρία. Σαφώς. Θεωρώ ότι και οι άντρες πρέπει να είναι φεμινιστές. Και μάλιστα στη χώρα μας πολλές φορές αυτή η λέξη. Το έλεγε αυτό η συγχωρεμένη Μαρία Γιαννάκου, την οποία την υπεραγαπούσα και εγώ, καλά, νομίζω πολλοί κόσμος. Ότι εμείς θα το λέμε ότι είμαστε και ας μας λένε, πώς το λένε, ότι μπορεί να θεωρείται ότι δεν είναι σωστή λέξη ή ότι είναι ακραία λέξη. Όχι. Φεμινισμός είναι ό,τι έχει να κάνει τα δικαιώματα των γυναικών. Δεν έχει να κάνει με πόλεμο, δεν είναι πόλεμος φίλων. Ερχόμαστε γυναίκες να παραγωνίσουμε, να σας πάμε. Ναι. Γι' αυτό και θέλουμε και τους άντρες μαζί. Είναι πόλεμος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει να είμαστε όλες και όλοι μαζί. Και περνάμε στο πιο fun κομμάτι, πιο light, για να κλείσουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, θα απαντάς ό,τι σου έρχεται. Ό,τι μου έρχεται. Αμέσως στο μυαλό. Ωραία. Λοιπόν. Βουνό ή θάλασσα. Θάλασσα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο σου προτέρημα. Υπομονή. Ποιο είναι το μεγαλύτερο σου μειονέκτημα. Είμαι απεσιόδοξη πολλές φορές. Ελλάδα ή εξωτερικό. Ελλάδα. Ελλάδα, μείναμε, τελείωσε. Ποιο είναι ο μεγαλύτερο σου φόβο. Αχ, να πάθουν κάτι τα παιδιά μου. Νομίζω αυτό είναι στη συντριπτική πλειοψηφία των μαμάδων. Αυτό πεθαίνω. Δεν υπάρχει. Ποια είναι η πιο γλυκιά ανάμνηση μεγαλώνοντας ως παιδί. Η Φωκίωνος Νέγρη που πήγαινα με τον πατέρα μου. Δεν τον έχω πλέον στη ζωή, δεν είναι μαζί μου. Η Φωκίωνος Νέγρη. Ναι, οι βόλτες που κάναμε εκεί. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό. Μουζακάς. Σου άρεσε αυτή η συνέντευξη. Πάρα πολύ. Λέμε ότι θέλουμε να απαντάτε γρήγορα γιατί ξέρεις, καμιά φορά μπορεί κάποιος να πει όχι και θα το κόψουμε στο μοντάζ βέβαια. Μαρία, πάρα σε ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Μας τίμησες πάρα πολύ με την παρουσία σου. Νομίζω ότι ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο Ισχυρές Γυναίκες έχει τη γυναίκα που μας βοηθάει να γίνουμε ακόμα πιο ισχυρές σε όλους τους τομείς στην Ελλάδα. Καθολικά, οριζόντια που λες και εσύ. Ξέρω ότι το χρησιμοποιείς πολύ στις πολιτικές σου αυτό. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό είναι το gender mainstream, πριν είναι αλλιώς δεν γίνεται. Ακριβώς. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πραγματικά. Είσαι καλά. Έτσι. Και θα τα πούμε σίγουρα σε επόμενες δράσεις. Ναι, έχω και το κινητό σου, έχει και το δικό μου. Εννοείται.